Σε σχέση με την τέταρτη δόση τώρα, τι κάνουν άνθρωποι, όπως εγώ που σας είπα ότι την τρίτη την έκανα τον Νοέμβριο, έχει περάσει αρκετός καιρός, και βάζοντας και το δεδομένο των ειδικών που λένε ότι μόνο οι άνω των 60 κάνουν τώρα την τέταρτη δόση και περιμένουμε από Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο να δούμε πως υπάρξει και καινούργιο εμβόλιο. Τι κάνουμε? Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη και θα σας εξηγήσω γιατί. Παρακαλώ. Καταρχήν, όλοι οι ειδικοί δεν έχουν την ίδια άποψη. Θα ήθελα να σας πω ότι, για παράδειγμα, στην Αμερική, που δεν είναι ιδιαίτερα χαζή, ούτε έτσι λιγότερο εγγράμματοι οι επιστήμονες εκεί, και ο FDA και ο CDC, και το CDC έχουν ξεκάθαρα πει ότι όλοι πάνω από τα 50 πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση. Η λογική λοιπόν του πώς βγαίνει μια οδηγία είναι με βάση το τι εργασίες υπάρχουν. Τι έχει συμβεί λοιπόν, κύριε Μαμπραγάνη? Πράγματι, ο κορονοϊός είναι πιο επικίνδυνος στους πάνω από τα 60 και πιο επικίνδυνος στους πάνω από 70 και το καθεξής. Όσο ναι, μεγαλώνει στην ηλικία, αυξάνει ο κίνδυνος. Mm-hmm. Σε αυτές τις ηλικίες έχουν γίνει εργασίες με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Άρα υπάρχουν αποτελέσματα, λέτε. Υπάρχουν λοιπόν σίγουρα αποτελέσματα και ξέρουμε στα σίγουρα πόσο εποφελές είναι το εμβόλιο. Στις μικρότερες ηλικίες έχουν γίνει ελάχιστες εργασίες με πολύ λίγους ανθρώπους. Αποτέλεσμα ήταν προς την ίδια κατεύθυνση. Πάλι άρα, στο διατάφτα, τι κάνουμε? Το διατάφτα, λοιπόν, η δικιά μου άποψη είναι ότι ό,τι δεν έχει αποδειχτεί με εργασία 100% δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει. Έχει επιπλοκές η τέταρτη δόση του εμβολίου για τους νέους, για εσάς που είστε νέος άνθρωπος? Όχι, δεν έχει. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να σας βοηθήσει? Ναι, 90% 48% θα μειώσετε την πιθανότητα να αναπτύξετε κάποιο σύμπτωμα. Και επίσης, θα πολλαπλασιάσετε την αμυνά σας, άρα η πολύ μικρή πιθανότητα που έχετε να νοσήσετε βαριά θα εκμηδενιστεί. Μάλιστα. Θα σας πω ότι αυτοί που έχουν 4 δόσεις, μάλλον αυτοί που έχουν κάνει μόνο 3 δόσεις, έχουν τετραπλάσιο κίνδυνο να πεθάνουν από αυτούς που έχουν κάνει 3 συνολικά. Mm-hmm. Άρα τι θα έκανα εγώ? Θα έκανα κανονικά την τέταρτη δόση, διότι αυτό θα έχει 3 συνέπειες. Πρώτον, πολύ λιγότεροι θα αρρώστεναν. Πολύ λιγότεροι θα νοσούσαν και θα μετέδιδαν. Μάλιστα. Και σαφώς λιγότεροι θα πέθαιναν. Καλύτερη προστασία, λέτε. Μάλιστα. Ό,τι λοιπόν πρέπει να περιμένουμε, τρέψτε μου, τον Οκτώβρη να έρθει το επικαιροποιημένο εμβόλιο, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Η Moderna δεν πρόκειται να έχει εμβόλιο μέχρι τον Οκτώβρη. Η Pfizer ίσως έχει εμβόλιο μέχρι τον Οκτώβρη, ίσως. Και με το που θα βγει το εμβόλιο, δεν θα μπορεί 10 εκατομμύρια Έλληνες και μερικά δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αυτόματα να κάνουν το εμβόλιο. Μάλιστα, είναι άρα ξεκάθαρο. Θα μείνουμε πολλούς μήνες καλύτερα.